Τι θα κάνουμε σήμερα, ωραίακι? Θα κάνουμε μια πιτούλα. Πιτούλα. Έχεις κάνει και αστερία πάνω. Όχι, δεν είναι αστερία, είναι λουλουδία. Μυρίζει ωραία, ρε ταλέπο, ρε. Ωραία πρέπει να είναι. Είναι ωραία. Είναι ξένης φάσης πίτα, δεν είναι ελληνική. Έχει φλουρί μέσα. Έβαλες Γιώργο φλουρί? Ναι, έχω βάλει. Μετά δηλαδή θα δούμε σε ποιο θα πέσει από εδώ. Να σου δείξω πώς σερβίρεται αυτή η πίτα. Δεν την κόβεις με μαχαίρι. Όχι, δεν είναι κομμάτι, δεν βγαίνει. Ουσιαστικά παίρνεις λίγο φύλλο και από κάτω έχει ζουμί και γέμισε κανονικά. Δηλαδή είναι κανονικό φαγητό. Έτσι τρώγονται οι πίτες στο εξωτερικό. Έλα ρε. Έχει πατάτες μέσα, Έχει πατάτα, έχει κανονικά χοιρινό. Είναι φαγητό δηλαδή. Είναι ένα φαγητό και τη σερβίρουν έτσι. Οι πίτες στο εξωτερικό είναι κάπως έτσι. Δεν είναι σαν τις δικές μας πίτες που τρώγονται ολόκληρο κομμάτι. Σερβίρεται και είναι πιο ωραίο αυτό τώρα. Άμα το φάσω ολοκληρωμένο θα καταλάβεις. Είναι ωραίο, Είναι φανταστικό, δεν είναι απλά ωραίο. Είναι φαγητό. Είναι φαγητό, Άγγε. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς το παρασκευάσουμε, βέβαια. Πάμε να δούμε την κάρτα. Είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι δύσκολο και ουσιαστικά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε λίγο χοιρινό και να βάλετε ό,τι βρίσκεται στο ψυγείο από λαχανικά. Λοιπόν, θέλουμε ένα φύλλο σφολιάτας, όπου αυτό θα μπει από πάνω. 500 γραμμάρια έχω πάρει χοιρινό λαιμό, εσείς μπορείτε να πάρετε ό,τι άλλο κρέας χοιρινό θέλετε. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και κοτόπουλα για χοιρινό για να το κάνετε πιο light. Ναι, αλλά δεν θα είναι αγγλική πίτα με χοιρινό και λαχανικά, θα λέμε αγγλική πίτα με κοτόπουλο και λαχανικά. Είναι κλασική, κοτόπουλο με μανιτάρια. Ωραία. Ίδια συνταγή, κοτόπουλο μόνο και μανιτάρια. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τα λαχανικά που έχω βάλει είναι του γούστου σας. Μπορείτε να βάλετε εσείς κάτι άλλο. Εγώ έχω βάλει ένα κρεμμύδι, δύο σκελίδες κόρδο, δύο καρότα, λίγα μανιτάρια, λίγο κολοκυθάκι. Φινόκιο πήρα να δείξω γιατί μπορεί να μην ξέρετε πώς είναι το φινόκιο. 2-3 στίξ σέλερι, ουσιαστικά παίρνετε ό,τι λαχανικά θέλετε από το μανάβι σας. Έχω βράσει 2-3 πατάτες για να μας πιάσει το φαγητό, να έχει και πατάτες μέσα. Είδες το φαγητό, άμα δεν έχει πατάτα δεν πιάνει ρε παιδί μου. Ναι. Θέλει το κρέας και την πατάτα το δίπλα, τι να κάνουμε τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, έναν κύβο ζωμό κοτόπουλο, όχι δύο, έχω κάνει λάθος στη συνταγή. 4-5 κούπες νερό, θα δούμε και θα προσθέσουμε κι άλλο ή θα βράσουμε λίγο ακόμα για να πέσει το νερό. Θα σας δείξω πώς πρέπει να είναι η σύσταση. Λίγο κρασί λευκό, μία κούπα περίπου, 200-250 γραμμάρια. Και θέλω 3 κουταλιές αλεύρι για το μείγμα μας, συν λίγο αλεύρι που θα ανοίξουμε τη σφολιάτα. Στο τέλος θα βάλω προαιρετικά κρέμα γάλακτος, μπορείτε να μην τη βάλετε, θα σας πω τα στάδια, δηλαδή κάποια πράγματα βάζω παραπάνω, κάποια πράγματα εσείς μπορείτε να τα αφαιρέσετε, είναι αναλόγως τα γούστα. Μαϊντανό ψιλοκομμένο στο τέλος ίσα για το χρώμα και από εκεί πέρα ό,τι μυρωδικά έχετε, θυμάρι, μουστάρδα, δάφνη, αλάτι, πιπέρι, αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι κάνουμε, πώς ξεκινάμε, παίρνουμε το κρέας. Ξεκινάμε πρώτα με το κρέας. Θα το τσιγαρίσεις. Ίσα-ίσα θα το σοτάρω για να πάρει λίγο χρώμα. Να ξέρεις Γιώργο ότι έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί όταν κάνουμε μαγειρευτά φαγητά γενικά σοτάρουμε το κρέας πριν, πριν το βράσουμε. Δεν έχω αναρωτηθεί. Αλλά είναι λογικό ας πούμε να αναρωτηθούμε όλοι γιατί το σοτάρουμε. Αμάν, τσάλλος... σούπερ φαγητό ή σπαρτά που έκανε χθες το βράδυ. Αμάν. Λοιπόν. Θα πας τα χεράκια τους τώρα. Ναι. Αμάν. Αλλά θα είναι κρύο όμως. Δεν πειράζει. Τι να κάνω. Γιατί τη ζεστότητα το έχει. Μόνο εμεί θα τρώμε τα δικά σου χεράκια. Α, αυτά είναι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε χοιρινό λαιμό. Δεν θέλω να βγάλετε το λίπος. Να δείτε τι χερό είπε στο σπίτι, τι τρώω κάθε βράδυ. Θα κόψετε σε μικρά κομμάτια ή εσεί η όχα σάπισα. Και να πω τώρα για ποιο λόγο σουτάρουμε το κρέας πάντα πριν κάνουμε ένα φαγητό. Καλημέρα. Λοιπόν, όπως έχεις παρατηρήσει όταν κάνουμε οτιδήποτε σχάρα ή φαγητά στο τηγάνι, αυτό που μένει στο τηγάνι είναι το πιο νόστιμο. Έτσι δεν είναι, αυτό που πιάνει. Αυτό το πράγμα το κερδίσουμε μόνο όταν σουτάρουμε το κρέας μας. Άμα το βράσουμε δεν το κερδίζουμε. Οπότε αυτή όλη η γεύση που βγάζει το τηγάνι εμείς θέλουμε να πάμε στο φαγητό. Γι' αυτό το λόγο σουτάρουμε πάλι το φαγητό μας στην αρχή για να δώσει αυτή τη γλίτσα που πιάνει γύρω-γύρω το κρέας τελικά να πάει στο φαγητό και το φαγητό μας να γίνει πιο νόστιμο. Λοιπόν, κόβω σε κομματάκια το κρέας το χοιρινό εδώ πέρα, θα το ρίξω μέσα, θα ρίξω και λίγο ελαιόλαδο μέσα. Θα ρίξω. Ναι, και το ανάψουμε τέρμα για να αρχίσουμε να ζεστάρουμε. Και θα μου ρίξει. Ρίξε αρκετό. Πες μου πόσο. Ρίξε. Δεν είναι καθόλου λιπαρά το φαγητό μας, το μόνο που θα βάλουμε είναι το ελαιόλαδο μέσα. Πες ρε πόσο. Βάλε κι άλλο. Λοιπόν, σας είπα εδώ πέρα, αντί για χοιρινό μπορείτε να βάλετε κοτόπουλο. Κι άλλο ρίχνω. Φτάνει. Μην βάλετε μοσχάρι μόνο γιατί είναι αμαρτία σε αυτό το φαγητό να βάλουμε μοσχάρι. Γιατί, τι γίνεται ωραίο, Χάρη. Δεν έβαλε σαλάτα πίπερο. Δεν έβαλε γιατί δεν τρώει και το παιδί. Δεν χτύπησε τη βρώμη καλά στο μίξερ. Τη βρώμη στο μίξερ.
Πόσο βαθμό του βάζει, πέντε. Πόσο, πέντε. Πόσο του βάζει. Κάτι λάθο έχει κάνει. Πόσο του βάζει. Δεν έβαλε στην εξάρτηση γιατί δεν είχα. Πόσο του βάζει. Δεν έβαλε στην εξάρτηση. Πόσο του βάζει. Πόσο. Να είσαι το 10. Δεν είδα το 10. Όχι, πε βαθμό. Πε βαθμό. Κάτω από τη βάση, παιδιά. Κάτω από τη. Πόσο. Τέσσερα. Θα βάλω πέντε γιατί είναι πέντε. Για να δείτε τι τρώω κάθε βράδυ, τι τραβάω. Φεύγω. Πέντε. Δεν έρθει, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που δείξαμε χθες. Δεν μπήκα να δω το βίντεο, δεν είχα χρόνο. Και σε πήρα τηλέφωνο και μου λες μόνο για, την, για το Quaker μου και για το Αριάννη. Δεν μου πεις κάτι άλλο. Εσύ μου είπες, εγώ δεν σου είπα. Μου λες, έχω βάλει αυτό και εκείνο και το άλλο και σου λέω, γιατί δεν μπαίνεις το βίντεο στο site Maker να δεις τη συνταγή ακριβώς. Και μου λες τώρα δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μου στέλνει μήνυμα μετά πόσο χρόνο, 20 λεπτά. Λέω, μάλλον το έκανε. Πάντως είναι ψημένο. Είναι ψημένο σίγουρα, αλλά δεν είναι τραγανό απ' έξω. Δεν είναι τραγανό απ' έξω. Ψημένο είναι, δεν υπάρχει τίποτα το παιδί. Όχι, όχι, είναι σίγουρα ψημένο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τι να την κάνω, τη ζωή. Λοιπόν, παίρνουμε το κρέας, το βάζουμε στη γανάκι. Θέλετε να δοκιμάσετε. Εγώ κόβω τα λαχανικά, η Φέη δίνει να δοκιμάσουν εκεί πέρα. Δεν θέλετε καλά. Φέη, άστο το φάω εγώ, αλήθεια σου λέω. Τι? Άστο το φάω εγώ. Αλήθεια. Κοτοπουλάκι μου, τι θα πάρω. Ναι, αλλά έκανα ωραία σώση, οπότε δεν καταλάβαινε τι κοτοπουλέ τρώει. Α, τότε εντάξει. Ήταν τόσο δυνατή. Λοιπόν, Φέη, τι έχουμε κάνει. Έχουμε σουτάρει λίγο το χοιρινό και ρίχνουμε όλα τα λαχανικά μέσα που ό,τι λαχανικό έχετε στο ψυγείο θα το ρίξετε μέσα στην πίτα σας. Είναι πολύ καλή ευκαιρία να αξιοποιήσετε τα πάντα. Λίγο σέλερι. Αυτό εδώ ξέρεις τι είναι. Ποιο? Εδώ. Φινόκιο. Μπράβο. Το φινόκιο είναι καταπληκτικό. Είναι η ωραιότερη σαλάτα με λάχανο. Είναι κάτι καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Θα το δοκιμάσετε. Έχει μια ελαφριά γεύση ούζου, βγάζουμε τα κοτσάνια από πάνω. Και πώς το καθαρίζουμε. Το πρώτο φύλλο το πετάμε συνήθως γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό. Κόβουμε στη μέση. Μπορεί να μην μένει πολύ σαν ποσότητα, αλλά η γεύση που δίνει είναι απίστευτη γιατί είναι σαν γλυκάνισο, σαν ούζο, σαν. Δηλαδή. Αυτό τρώω συνδυαστικά μαζί με το φύλλο απ' έξω και τη γέμιση. Κόβουμε ενδιάμεσα αυτό εδώ πέρα το κοτσανάκι που έχει. Πώς και βέβαια. Λέγεται. Το... Πίτα. Αγγλική πίτα με χοιρινό. Mm. Ναι. Κυρίως οι Άγγλοι κάνουν με puff paste, με σφολιάτα. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, λίγο φινόκιο θα μας δώσει γεύση. Σας λέω τώρα τα λαχανικά που βάζω εγώ. Είναι. Εντάξει, έχω βάλει πολλά. Έχω βάλει σχεδόν από όλα. Αλλά θα σας δείξω ότι. Ό,τι έχετε στο ψυγείο μπορείτε να το βάλετε. Πολύ δύο σκελίδες κόρδο, ένα πράσο. Δεν είναι ανάγκη να ψιλοκόψετε πάρα πολύ το σκόρδο, ούτως άλλως θα λιώσει, θα βράσει μία ώρα το φαγητό μας εδώ μέσα. Οπότε ουσιαστικά θα γίνει λιώμα το σκόρδο. Τα μανιτάρια μας, 250 γραμμάρια. Τι κόστος έχει. Περίμενε. Πάρα πολύ ωραία πίτα. Κόστος το κρέας έχει 5 ευρώ που είναι πήραμε. Είναι γεύμα, ναι. Είναι γεύμα. Είναι φαγητό κανονικά. Το οποίο είπες μπορεί να αντικατασταθεί και με κοτόπουλο. Βέβαια, κοτόπουλο καλύτερα όχι μοσχάρι. Μπορείτε να βάλετε γαλοπούλα, μπορείτε να βάλετε. Ό,τι θέλετε από κρέας εκτός από μοσχάρι μπορείτε να βάλετε. Άρα τα υπόλοιπα. Και τα υπόλοιπα όλα περίπου έχουν άλλα 5 ευρώ, οπότε ουσιαστικά με 10 ευρώ έχεις μια πίτα τεράστια. Η σφολιάτα δεν ακριβεί. Έχουμε βάλει μία από τις δύο σφολιάτες. Έχει δύο στη συσκευασία, οπότε μία σφολιάτα έχει γύρω στο 1-1,5 ευρώ. Λοιπόν, καρότα τα δύο είναι πολλά, θα βάλω ένα και θα βάλω και τα δύο κολοκύθια. Φοβερή πίτα. Λοιπόν, τέρμα εδώ, δεν σταματάμε. Είναι απαραίτητο να σοτάρουμε λίγο τα λαχανικά, θα δώσετε λίγο χρόνο και εσείς εδώ πέρα. Δεν παπουλιάζω, δεν παπουλιάζω. Και σταματάω να τρώω. Και το κολοκύθι μέσα. Οπότε ουσιαστικά έχω βάλει πάρα πολλά λαχανικά, έχω βάλει πολύ λίγο κρέας και μου δίνει την αίσθηση ότι τρώω ένα κανονικό γεύμα με λαχανικά. Έτσι, τα λαχανικά όλη αυτή τη γεύση που έχουν θα τη βγάλουν μέσα στο φαγητό μας. Είναι γιατί πι... δεν θα σουρώσουμε τίποτα εδώ πέρα. Η ζύμη είναι εκπληκτική. Γενικά σαν... Είναι χορταστικό. Δηλαδή τρως ένα κομμάτι ναι, αυτό και αισθάνεσαι ότι έχεις φάει γεύμα. Αυτό δεν λες... το σερβίρετε σαν πίτα. Αυτό το σερβίρετε σαν κανονικά. Σαν γεύμα. Ούτε λες μου λείπει κάτι σε σαλάτα, α, μου λείπει κάτι σε κρέας. Γιατί συνέχεια στην πίτα θες να έχεις και κάτι άλλο δίπλα. Από μόνο του είναι εντάξει. Από μόνο του τα έχεις όλα. Λοιπόν,
Εμείς στην Ελλάδα κάνουμε. Ε, όχι, κάνουμε κυμαδόπιτα. Δεν κάνουμε στο φυσικάρδο. Πώς λέγεται? Κάνουμε, κάνουμε με κυμά, αλλά την κάνουμε. Πίτα γεύμα εννοώ. Δεν κάνουμε. Οι πίτες μας είναι πιο. Πιο κομμάτι να το πάρεις στο χέρι και να το φας. Σιρόπιτες, προσώπιτες, πανακόπιτες, χορτόπιτες. Αυτή στο φυσικάρδο κυμαδόπιτα. Όχι, κάπως αλλιώς λέγεται. Δεν ξέρω. Η πίτα στο φυσικάρδο με τα κομματάκια του κρέατος, πώς λέγεται? Όχι. Φυσικάρδο. Δεν μ' άκουσαν καν. Λοιπόν. Κρεατόπιτα λέγεται. Κρεατόπιτα. Λοιπόν. Χοιρινό, όλα τα λαχανικά μας μέσα, δεν έχουμε βάλει και τίποτα παραπάνω. Και εδώ πέρα θα δώσετε περίπου 10 με 15 λεπτά χρόνο να μαλακώσουν πάρα πολύ τα λαχανικά και να πέσει ο όγκος του. Έχω βράσει λίγες πατάτες που θα βάλω στο τέλος. 10 με 15 λεπτά θα συνεχίσετε εδώ πέρα να σουτάρετε, δεν σταματάτε να σουτάρετε. Πώς είναι τόσο έτσι, λες που έχεις βάλει? Τι, θα σου πω, κανονικά δεν σερβίρετε σε τόσο μεγάλο σκεύος οι πίτες αυτές. Τις πίτες αυτές τις βάζεις ατομικά σε ένα τέτοιο μπολάκι. Είναι μέσα όλη η γέμιση και από πάνω σφολιάται και ουσιαστικά τρως από το ίδιο το μπολάκι. Είναι ατομικές αυτές οι πίτες. Περισσότερο. Άρα δηλαδή τις ψήνεις μέσα στο μπολάκι. Τις ψήνεις μέσα στο μπολάκι. Μία. Σίγουρα, αλλά δεν έχουμε και σπίτι 6 ολόκληρα μπολάκια, όλοι πυρέξει για να τα βάλουμε. Άρα, μικρά μέσα. Βέβαια, γιατί αυτά θα ψηθούν τουλάχιστον 45 λεπτά στο φούρνο. Τώρα δεν κάνει. Δεν κάνει αυτό. Απλά σερβίρονται κανονικά σε ειδικά πιατάκια που είναι για πίτες. Αυτό. Λοιπόν. Μετά από 10-15 λεπτά που θα σουτάρετε εδώ πέρα, θα ρίξουμε και τις δάφνες. Γιατί έχω παχύνια, Γιώργο? Θα ρίξουμε και ένα ζωμό μυρωδικών. Να πω. Λοιπόν, μετά από 10-15 λεπτά που θα σουτάρετε καλά το κρέας με τα λαχανικά, θα πάρετε και θα ρίξετε 3 κουταλιές αλεύρι μέσα. Όχι πολύ γεμάτες, νορμάλ. 1, 2, 3. Και θα ανακατέψετε λίγο τα αλεύρι εδώ πέρα. Αντί για να κάνεις ζουρού, να κάνεις μια μπεσαμέλ, ουσιαστικά βάζεις το αλεύρι τώρα εδώ πέρα. Και δεν βάζεις βούτυρο. Και δεν βάζεις, γιατί βάλαμε στην αρχή το ελαιόλαδο, θα βγάλει και λίγα λιπαράκι το χοιρινό που έχει ή το κρέας μας. Τέλεια. Και τελικά θα πάρει αυτή τη μορφή. Δες εδώ, το αλεύρι θα έρθει και θα ρουφήξει όλα τα νερά που έχει το κρέας μας γύρω-γύρω. Και αυτό είναι πολύ βασικό να το καταλάβετε, γιατί όλα τα μπρεζέ, όλα τα φαγητά που κάνουμε κατσαρόλας, ακόμα και τα κουρδινιστά, οτιδήποτε, γίνονται με αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή πρέπει σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε το αλεύρι και το επόμενο στάδιο με το προσθέσουμε το αλεύρι, επειδή αρχίζει και πιάνει κάτω στη βάση το αλεύρι, είναι να προσθέσουμε υγρασία. Το βλέπεις? Φαίνεται εδώ. Και τι υγρασία θα βάλεις? Όπως βλέπετε αρχίζει να πιάνει το αλεύρι κάτω, οπότε αυτό που κάνουμε είναι πάντα πρώτα προσθέτουμε το κρασί. Σε περίπτωση που κάνουμε ένα φαγητό με κόκκινη σάλτσα βάζουμε κόκκινο κρασί. Σε περίπτωση που κάνουμε ένα φαγητό με λευκή σάλτσα βάζουμε λευκό κρασί. Μα αυτή η φύτη είναι πιο ωραία σε αυτή την πίτα. Αυτό το ζουμάκι που έχει ένα πολύ πηχτό ζουμάκι. Αυτό, για δείτε. Αυτό είναι το πετανό είναι το ζουμί της. Και αυτό είναι φαγητό. Αυτό είναι που σου κάνει την αίσθηση ότι τρως ένα φαγητό. Λοιπόν, όταν ρίχνουμε το κρασί μετά από τα αλεύρι, αυτό που περιμένουμε πάντα τι είναι, Φέι? Να εξατμιστεί. Τελείως το κρασί. Τώρα θα βάλετε από πάνω το κεφάλι, θα καταλάβετε ότι βγαίνει το αλκοόλ, βγαίνει όλο το ξύδι που έχει ουσιαστικά το κρασί, η οξύτητα, και πρέπει να το αφήσουμε να κατέβει τελείως, γιατί άμα δεν κατέβει θα βγει το φαγητό μας λίγο ξινό. Άμα νομίζετε ότι δεν μπορείτε να τα καταφέρετε με το κρασί, δηλαδή να τα αφήσετε να εξατμιστεί τελείως, δεν θα βάλετε καθόλου κρασί, γιατί αλλιώς θα καταστρέψουμε το φαγητό μας, εντάξει? Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχει γίνει κάπως σαν... σαν γλίτσα εδώ πέρα, το καταλαβαίνεις, είναι το πικτικό μας ουσιαστικά, το πικτικό μας συστατικό για τη σάλτσα μας. Οπότε σε αυτό το σημείο περιμένουμε να εξατμιστεί τελείως το κρασί και μόλις εξατμιστεί τελείως το κρασί θα πάρουμε και θα ρίξουμε το νερό.